Εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα σε επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια και, ότι θα πρέπει να αποτραπεί η είσοδος του όρου Τσέις από τα 12 στα 12 ναυτικά μίλια? Γιατί ακούσαμε χθες τον κύριο Γεραπετρίτη, ναι, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος είπε ουσιαστικά ότι η γραμμή, η κόκκινη γραμμή σε εμάς είναι στα 6 ναυτικά μίλια. Ναι, που είναι ουσιαστικά και τα όρια μας, έτσι. Ναι, δυνητικά μπορούμε να επεκταθούμε στα 12. Δεν τα έχουμε επεκτείνει ακόμα στα 12. Όχι. Ακούστε, να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ αναρωτιούνται γιατί υπάρχει όξυνση της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης. Γιατί οξύνει η τουρκική αστική τάξη και ο Ερντογάν τη σχέση της με τη χώρα μας. Έχουμε τη νέα ναύτεξη της Τουρκίας για τις έρευνες του Ρουρέης εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, που είναι μια ανάσα από το Καστελόριζο. Έχουμε τις τουρκικές προκλήσεις στα Παρόσια, που αποδεικνύει και καταρρύπτει με πάταγο, θα έλεγα, για μια ακόμη φορά αυτά τα ευρωατλαντικά παραμύθια που έλεγε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προηγουμένως και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, πως τάχατες οι Αμερικάνοι, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν την ασπίδα, αποτελούν την ασφάλεια των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Καλά, ξεχάσαμε ότι πριν από λίγο καιρό τα κυβερνητικά παραμύθια στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την τελευταία προειδοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Τουρκία, ή ότι τάχατες η τουρκική κυβέρνηση μαζεύτηκε με το ενδεχόμενο των κυρώσεων που έλεγε ότι θα βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμόμαστε την επίσκεψη του κυρίου Πομπέου εδώ πέρα στην Ελλάδα και τα ηχηρά μηνύματα που έστελνε ότι τάχατες ο Πομπέο ήρθε να διασφαλίσει τη σταθερότητα και την αναβάθμιση της χώρας μας ως ορμητήριο του αμερικανοτοϊκού σχεδιασμού στην ευρύτερη περιοχή. Ξεκάσαμε την επίσκεψη του Στόντελμπεργκ για τον λεγόμενο μηχανισμό αποκλιμάκωσης. Έχουμε ξεχάσει ότι η βάση της Σούδας αναβαθμίστηκε σε Pearl Harbor της Μεσογείου. Ξεχάσαμε το στρατηγικό διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, του ΣΥΡΙΖΑ, στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, οι κολεγές που γίνονται με το Ισραήλ, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τα ξεχάσαμε όλα αυτά. Και σήμερα αναρωτιούνται αυτά τα κόμματα γιατί οξύνει την αντιπαράθεση ο Ερντογάν και η αστική τάξη της Τουρκίας. Η Ελλάδα προφανώς και πρέπει να διεκδικήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, και την υφαλοκρηπίδα και την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Αλλά κάτω από αυτές τις συνθήκες και κάτω από αυτό το πλαίσιο που διαμορφώνονται με τις επικίνδυνες διευθετήσεις και στα ελληνοτουρκικά αλλά και στο κυπριακό, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να διασφαλιστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Όσο δηλαδή πιο βαθιά χώνεται η χώρα με την ευθύνη αυτών των κυβερνήσεων σε αυτούς τους επικίνδυνους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Αμερικανών, τόσο περισσότερο θα δυναμώνει και η τουρκική επιθετικότητα. Τόσο δύσκολο είναι να κατανοηθεί. Το καταλαβαίνουν. Κάνουν όμως το πιο ψόφιο κοριό. Ναι. Δεν θέλουν να πούν την αλήθεια, εφησυχάζοντας στο ελληνικό λαό ότι τάχατες οι σύμμαχοί μας θα μας προστατεύσουν. Και η ιστορία έχει δείξει ότι όχι μόνο δεν μας προστατεύουν, αλλά βάζουν τους λαούς σε πολύ μεγαλύτερες περιπέτειες. Το 45% της Κύπρου είναι κατεχόμενη περιοχή. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Ποιος ευθύνεται για τα ίμια? Ποιος ευθύνεται για τη δικτατορία στην Ελλάδα? Ποιος ευθύνεται για τους πολέμους και τις σφαγές σε ολόκληρη την περιοχή, στη Μέση Ανατολή, στα Βαλκάνια? Και σήμερα έρχονται και λένε ότι αυτοί είναι οι προστάτες που θα προστατεύσουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Καμία λοιπόν εμπιστοσύνη δεν έχουμε στην κυβέρνηση, καμία εμπιστοσύνη δεν έχουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό πρέπει να κάνει και ο ίδιος ο λαός. Είναι φανερά τα πράγματα. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει απευλοκή από τα ευρωατλαντικά σχέδια, να ανοίξει ο δρόμος και να αποδεσμευτούμε και από το ΝΑΤΟ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ο μόνος τρόπος για να μπορεί να διασφαλιστεί η ειρήνη, η ευημερία και η συνεργασία με τους γειτονικούς λαούς και με την Τουρκία Ένωση και τους άλλους λαούς. Πάμε μόνοι μας. Τι εννοείται να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ, αυτό εννοείται? Βεβαίως, τι αποδείχθηκε? Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τάσεται, είναι αλληλέγγυα απέναντι στα συμφέροντα. Το πόντιο Πιλάτο παίζει, κοροϊδεύει. Έχουν πολλά ισχυρά οικονομικά συμφέροντα οι Ευρωπαίοι και κυρίως οι Γερμανοί με την Τουρκία. Δισεκατομμύρια ευρώ συμφερόντων. Το ίδιο και οι Αμερικανοί. Σιγά μην κοιτάξουν τα συμφέροντα τα δικά μας. Απλά αν έχετε την αίσθηση ότι είμαστε τόσο ισχυροί μαζί σας. Να μείνουμε έχω μόνοι την μας αίσθηση και να ότι όσο, καθορίσουμε όσο, την μοίρα μας μόνοι μας. Αλλά όσο παίζει το ρόλο του Μεντεσέ
στα αμερικανοανατολικά σχέδια, προφανώς και δεν μπορείς να είσαι ισχυρός. Αλλά η Ελλάδα και λόγω της γεωστρατηγικής της θέσης και λόγω, αν θέλετε, των πλουτοπαραγωγικών πηγών που διαθέτει, αλλά και της δυνατότητας να έχει μιας αυτόνομης οικονομικής ανάπτυξης, να διαμορφώσει συμμαχίες με λαούς στην ευρύτερη περιοχή, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα, προφανώς και θα ισχυροποιείται η χώρα μας. Προφανώς και η φωνή μας θα είναι πιο στεντόρια. Κύριε Σιδηχάκη, αυτό που σας ρώτησα κιόλας πριν, πρέπει, συμφωνείτε με την θέση του ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Τσίπρα, ότι η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια? Εντάξει, δεν το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα και δεν το λέει και ο κύριος Τσίπρας. Χρόνια ολόκληρα έχουμε πει το ζήτημα αυτό, ότι πρέπει να επεκτείνει στα 12 ναυτικά μίλια. Έτσι, το ΚΚΕ χρόνια και διαχρονικά και σταθερά το λέει αυτό το πράγμα. Το ζήτημα είναι γιατί δεν το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ζήτημα είναι γιατί δεν το κάνει η κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Το ζήτημα είναι γιατί ακούν τις εντολές των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ. Γιατί στα πλαίσια της στρατηγικής συνεργασίας έχουν κάνει συγκεκριμένες συμφωνίες για να εξυπηρετηθούν αυτά τα συμφέροντα. Δεν είπαν απολύτως τίποτα όλα αυτά τα χρόνια. Πάντως θέλω να πω ότι σήμερα. Άρα το ερώτημα δεν θα τεθεί σε εμάς που έχουμε σαφέστατα πάρει θέση απέναντι σε αυτά τα ζητήματα. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν μπορείς ούτε να διεκδικήσεις, ούτε να προστατεύσεις τα κυριαρχικά σου δικαιώματα όσο χώνεσαι τόσο βαθιά σε αυτά τα ευρωατλαντικά σχέδια. Τι θα πείτε στον κύριο Δένδια σήμερα που θα συναντήσει και τη δική σας αντιπροσωπεία? Θα διατυπώσουμε το σύνολο των θέσεών μας για την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή και τις θέσεις τις οποίες έχουμε διατυπώσει. Ότι βρισκόμαστε σε ένα επικίνδυνο σημείο και αυτή η επικινδυνότητα έχει να κάνει με το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στο σύνολό τους οι κυβερνήσεις είναι απόλυτα προσκολλημένες στα ανατολικά, αμερικανικά και ευρωπαϊκά συμφέροντα και στις οδηγίες αυτών, στα πλαίσια των στρατηγικών συνεργασιών των ελληνικών κυβερνήσεων με αυτούς. Είναι φανερό. Και κοιτάξτε να δείτε, εάν δεν δούμε τη μεγάλη εικόνα, ότι στην ευρύτερη περιοχή συγκρούονται μεγάλες ανταγωνίστριες υπεριαλιστικές δυνάμεις για το μοίρασμα των σφαιρών επιρροής, τον δρόμο περάσματος του φυσικού αερίου, των πετρελαίων για την εξόριξη των υδρογοναθράκων, εάν δεν δούμε αυτό το πλαίσιο, τότε και βλέπουμε το δέντρο αντί να δούμε το σύνολο του δάσους, αντιλαμβάνεστε ότι θα βγουν λαθημένα συμπεράσματα και θα αθωωθούν αυτές οι πολιτικές των κομμάτων, των αστικών κομμάτων. Διότι και η ελληνική αστική τάξη και η τουρκική αστική τάξη θέλουν να μπουν στο παιχνίδι αυτών των ανταγωνισμών, έτσι ώστε να πάρουν κομμάτι από αυτή τη λία. Το ζήτημα είναι ότι αυτή η λία που θα πάρουν δεν αφορά τα συμφέροντα του ελληνικού και του τουρκικού λαού, αφορά τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, των εφοπλιστών, των βιομηχάνων και στην Τουρκία και στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, τι συμφέροντα έχει η χώρα μας από την παρουσία της στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολύ δε περισσότερο όταν αποδεικνύεται ότι δεν στηρίζουν τα ελληνικά αυτό συμφέροντα το και δεν θα μπορούσαν ποτέ, κύριε Σιδηχάκη, ποτέ να τα στηρίξουν. Το λέτε διαρκώς, το έχουμε καταλάβει. Το τονίζουμε, διότι διαμορφώνεται μια εικόνα ότι η χώρα μας είναι μια ανίσχυρη χώρα, είναι μια μικρή χώρα και επιστρέφουμε σε εποχές ψωροκόστενας που πάντα θα πρέπει η Ελλάδα να προσχολείται πίσω είτε από τα αμερικάνικα συμφέροντα, είτε από τα γερμανικά συμφέροντα ή οποιαδήποτε άλλα συμφέροντα. Καλά, δεν είναι κακό να έχουμε αντίληψη του μέγεθους μας. Μην φουσκώνουν και τα μυαλά μας. Δεν είναι κακό να έχεις συμμαχίες. Θα μετρήσουμε τον πόη μας με τα πληθυσμιακά κριτήρια? Όχι, αλλά να έχεις συμμαχίες. Τι θα μετρήσουμε τον πόη μας? Ποιος το είπε αυτό, κύριε Σιδηχάκη? Είπε κανείς ότι είναι πληθυσμιακό το θέμα? Έχει σημασία η αφετηριακή αρχή που λέει τι? Εγώ θέλω τη χώρα μου ανεξάρτητη, που θα διασφαλίζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, θα στέκεται αλληλέγγυη και σε συνεργασία με τους άλλους λαούς της περιοχής, έτσι για να μπορούμε να έχουμε την κοινωνική πρόοδο και ευημερία. Ξεκινώντας από αυτό λέω ότι αυτές οι αντιρρεαλιστικές δυνάμεις υπονομεύουν αυτό το στόχο. Είναι φανερό. Οι Ρώσοι πάντως εξοπλίζουν τους Τούρκους. Έτσι, για την ιστορία. Προφανώς όταν απεκταίω, φτάσουμε σε ένα επίπεδο σύγκρουσης με τα Βαλκάνια, η Τουρκία και οι μεσογειακές χώρες. Αυτές είναι το Ισραήλ, τη Συρία, αυτές είναι η Αίγυπτος. Ωραία. Λοιπόν, σε περίπτωση γίνει μια σύγκρουση με την Τουρκία ή ένα επεισόδιο, δεν ξέρω τι ακριβώς επιδιώκουν να γίνει προκειμένου να σύρουν τη χώρα μας στη διευθέτηση, στο Δούνε και Λαβίν, προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι ο ελληνικός λαός θα προτάξει τα στήθη του. Όπως έκαναν και οι κομμουνιστές, το ίδιο θα κάνουν και τώρα. Έτσι, όταν αντιμετωπίζαμε το ναζιστικό τέρας, κάποιοι άλλοι
έπαιρναν το χρυσό, έβαζαν τις κουκούλες και πήγαιναν στο Κάιρο. Άρα λοιπόν τα μαθήματα να μπλήκουν για μας. Ωραία. Τα μαθήματα να τα πούνε σε αυτούς τους ίδιους και στους προγόνους.